Μεταξύ δύο πολύ καλών ομάδων, κλειστό, τη φάση όποιος έβαζε τον κόλ θα κέρδιζε. Πιο πολλές πιθανότητες να βάλει ένα σκορά ήταν οι πιθανότητες με τα γλυκά νερά. Αλλά από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω και εμείς δείξαμε μια ανταγωνιστικότητα, οπότε χάσαμε ένα ημίχρονο. Και θεωρώ ότι δεν έπαιξαν όλοι οι απουσίες, απλά δεν μπήκαμε δυνατά μέσα στο παιχνίδι έτσι όπως θα έπρεπε. Είναι τελικά τόσο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα το φετινό όσο το περίμενες ή έχεις εκπλαγή εντός εισαγωγικών από το επίπεδο του πρωταθλήματος? Δεν είχα εικόνα για την Ευσανά γιατί δούλευα 5-6 χρόνια στην Αθήνα. Βλέποντας, είχα δει και την ομάδα των Γλυκών Νερών κάνοντας ένα φιλικό το καλοκαίρι. Παρότι κερδίσαμε, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία. Φαίνεται ότι η ομάδα είναι πολύ καλή. Με πολύ καλό ρόστερ και πολύ καλό προπονητικό team. Από εκεί και πέρα, θεωρώ και από ό,τι φαίνεται και η βαθμολογία και τα παιχνίδια κάθε Κυριακή, όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές και όλες μπορούν να κάνουν και την νίκη ή το διπλό. Οπότε θεωρώ ότι θα δούμε φέτος ένα πολύ καλό πρωτάθλημα προς θέρψη των δημοσιογράφων. Και μια κουβέντα για το επόμενο παιχνίδι απέναντι στο Παλαινιακό, που είναι μια από τις καλές ομάδες της φετινής περίοδου. Εμάς μας περιμένει ένας Γολγοθάς τώρα παίζοντας δύο φορές με τον Παλαινιακό ταυτόχρονα και μετά με τη Μαρκό αφού τελείωσε το σημερινό παιχνίδι. Θεωρώ θα είναι ένα παιχνίδι δυνατό, θα το χαρούν οι οπαδοί σίγουρα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μια υποψήφια πρωταθλήτρια και θα την αντιμετωπίσουμε αντίστοιχα.